Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα. Τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω εδώ υπάρχει μια ένωση που έκανα. Ξαναφόρεσα τα ίδια ρούχα. Πάμε να το δούμε. Ήθελα να το πω γιατί τα σκαγα. Λοιπόν, αυτό θα είναι το βίντεο. Θα ακούσετε στην εισαγωγή τι παίχτηκε, ρε παιδί μου. Πάμε να δούμε. Σας περιμένω στο επόμενο βίντεο γιατί ήρθε το βίντεο για τα 5 χρόνια στην Ολλανδία. Θα σας βάλω εδώ το link για να δείτε για ποιο βίντεο. Είναι στο τέλος του βίντεο. Είναι ο οδηγός για το να, αν θέλετε να έρθετε στην Ολλανδία. Και εκεί έλεγα γιατί και το άφησα συνεχίζεται. Οπότε αυτή είναι η συνέχεια του βίντεο. Και μετά ξαναντήθηκα για να γυρίσω από εδώ και πέρα το κομμάτι. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα, ρε παιδιά. 5 χρόνια στην Ολλανδία, να πούμε. Στην Ολλανδία. Τι καλύτερο λοιπόν από το να πάρω κάποια παλιά μου βίντεο και να δω τι έλεγα, ρε παιδί. Έτσι, γαμάτος, ωραία. Πόσο εξελίχθηκα, πόσο άλλαξε η γνώμη μου, αν αυτά που είχα αντιληφθεί τότε ήταν. Συνεχίζω να πιστεύω τα ίδια. Πόσο ξεροκέφαλος είμαι δηλαδή, να δούμε. Σε προσωπικό επίπεδο φυσικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο στο... Καλά, δεν θα μιλούσα για κανένα άλλο, ρε μάστορα. Εντάξει, για σένα δικό σου το κανάλι. Κανάλι μου που έχει τα μεγαλύτερα views στο Ζωή στην Ολλανδία. Το πρώτο μέρος, το λέω και παρακάτω. Για όσους λοιπόν δεν ξέρετε, κανάλι Τελεβεζέ. 5 χρόνια στην Ολλανδία. Αυτό το κανάλι Τελεβεζέ, μιλάει για την Ολλανδία, για τη ζωή στην Ολλανδία, για τη δική μου ζωή στην Ολλανδία, για τις εμπειρίες μου και για τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Και για εμπειρίες άλλων ανθρώπων που ζουν γενικά στον κόσμο, εκτός Ελλάδος. Έχω κάποιες συνεντεύξεις στο κανάλι, είναι πολύ καλό να τις βρείτε και να τις δείτε. Νομίζω θα σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τώρα από εκεί πέρα, για όσους είστε πιο hardcore fans, ξέρετε ότι το κανάλι, το άλλο με το κανάλι Television που ασχολείται με τραπέζια και ταινίες, εκείνο ιδρύθηκε 20 Ιουνίου, άρα δηλαδή σήμερα κλείνει τα 4 χρόνια. Γιατί λοιπόν γιορτάζουμε εδώ, δεν ξέρω, βγάλτε άκρη, πάμε να δούμε τι παίζει. Ωραία πράγματα πάντως, μου άρεσε που είδα έτσι λίγο τα παλιά μου βίντεο. Πρώτο μέρος, έκανε και δεύτερο μέρος. Αν ήμουν ο Μάνος Χατζηδάκης και έπρεπε να παίξω κάπου τα παιδιά του Πειραιά, θα τους άλλαζα τα φώτα. Έτσι λοιπόν θα κάνω σήμερα και με το βίντεο Ζωή στην Ολλανδία. Αυτό θα δούμε σήμερα λοιπόν. Πάμε να το τσεκάρουμε και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έλεγα τον... πότε ήτανε? Πότε ήτανε, καλή ερώτηση. Νομίζω το Σεπτέμβριο του 18. Και ξανά να πω έτσι και για όσους δεν γνωρίζετε το κανάλι. Για πες, για πες. Πρώτα απ' όλα κάνουμε γραφή. Τελεβέζε, είμαι ο Κωνσταντίνος. Ζω στην Ολλανδία 5 χρόνια. Είπα και πριν, ρε φίλε. Άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, είμαι ακριβώς 5 χρόνια. Είναι Ιούνιος του 2021. Γράψε κάτι σενάριο. Αποκόμισα λοιπόν όλα αυτά τα 5 χρόνια. Θα τα δούμε σε αυτά τα βίντεο. Υπάρχουν και τα παλιότερα μου βίντεο που όλα αυτά τα χρόνια που μιλάω για την Ολλανδία. Αυτά τα βίντεο, να σου πω, ξεκίνησαν τελείως. Είχα πάει διακοπές, έκανα κάποια βίντεο, είχα βγει έξω, έκανα εξωτερικά γυρίσματα και έκανα κάποια βίντεο για τη ζωή στην Ολλανδία. Τα ανέβασα και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και μετά αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Καλά, πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, δεν έχουμε αγγίξει και τους 100.000 subscribers. Εντάξει, χαλάρωσε λίγο δικαίωμα. Ελπίζω, δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι. Εσείς δείχνετε ότι έκανα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν στο βίντεο να δούμε. Πραγματικά σας ευχαριστώ εδώ τώρα να σοβαρευτούμε και λίγο. Για λίγο. Τι έλεγα πριν μερικά χρόνια. Η ζωή στην Ολλανδία εμπεριέχει μια ηρεμία. Πω, τι είπες ρε δικαίωμα τώρα. Παίρνω και την παύση που ακούς. Είναι κοινωνία έτσι χτισμένη, οι δομές της, που προσπαθούν να σου κάνουν τη ζωή ευκολότερη σε όλα τα μέσα. Εντάξει, ισχύει αυτό. Σε αυτές τις κοινωνίες, τουλάχιστον έτσι όπως έχω αντιληφθεί εγώ, τουλάχιστον τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, είναι ότι για να σε δεχθεί κάποιος, σίγουρα θα σε δεχτεί πιο εύκολα από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό ισχύει. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι ποτέ θα πάψεις να είσαι ο Έλληνας. Να τα λέμε κι αυτά. Η ζωή στην Ολλανδία. Ναι, άντε πάλι. Για εμάς που έχουμε συνηθίσει σε έναν άλλο τρόπο ζωής, ναι, είναι μπουρδέλο. Λίγο περίεργη. Είναι. Υπάρχει πολλή οργάνωση. Πολλή οργάνωση, παιδιά. Υπάρχει οργάνωση για τα πάντα. Δηλαδή. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και αρκετή γραφειοκρατία. Μην, να τα πούμε και να τα λέμε και αυτά. Δεν θα δυσκολευτείτε να βγάλετε άκρη εδώ πέρα με αυτά τα πράγματα. Κάποιες φορές θα ξαφνιαστείτε που δεν θα χάσετε όλη σας τη μέρα. Με γραφειοκρατικές μαλακίες. Είναι φυσικά και κάποια άλλα πράγματα, όπως ότι όταν θα βγεις σε ένα κεντρικό δεν θα ακούσεις 30 κόρνες όλες μαζί να σου πάνε τα νεύρα. Αυτό, τα χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω. Ναι, εντάξει, αυτό είναι από τα πράγματα που μου είχε κάνει εντύπωση. Και σκεφτόμουν τις προάλλες ότι πρέπει να κάνω ένα βίντεο με πράγματα που μου έκαναν εντύπωση όταν είχα έρθει στην Ολλανδία και μου κάνουν μέχρι σήμερα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για να συνεχίσουμε να δούμε τι έλεγε το ωραίο το παλικάρι αυτό με τα ωραία τα μάτια. Είμαστε τελείως διαφορετικοί σε κάποια πράγματα. Γενικά αυτό που συνηθίζω να λέω
για τους Ολλανδούς σαν ανθρώπους, είναι και για την Ολλανδική κοινωνία. Είναι... Όπα, 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 εδώ χτίζω ένταση. Λοιπόν, πάρ' το δικό σου. Αν δεν το έχεις δει αυτό το βίντεο, δικό σου. Με άκουσε το με πολύ προσοχή τι θα πω. Ότι έχουμε τόσα πολλά, έχουμε τόσα κοινά, που ακόμα και αυτά που δεν έχουμε κοινά, ναι, είμαστε στα άκρα. Εντάξει, μετά από αυτό θέλω Νόμπελ φιλοσοφίας. Δηλαδή, έχω πει μεγάλη ατακάρα τώρα, δεν κάνω πλάκα. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο με τον Νόμπελ, αλλά εντάξει, το πιάνετε το νούμερο. Οπότε και αυτό ταυτόχρονα μας κάνει να έχουμε πάλι κοινά. Αλλά σε ένα βαθύτερο επίπεδο δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε αν δεν πάμε με τα νερά του, ας το πούμε κάπως. Με τα νερά του, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι ουσιαστικά να πας με τα νερά σου, γιατί μετά θα υποκρίνεσαι και θα καταπιέσεις τον εαυτό σου. Άρα ουσιαστικά πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή σε κάποια πράγματα. Ποια χρυσή τομή τώρα, εντάξει, άλλη. Οι Ολλανδοί είναι μισό, πολύ ευθύς. Κάτσε, φίλε. Πήρες φόρα τώρα, αυτό που δεν σε θέλω, πήρες φόρα. Εντάξει, τη χρυσή τομή για να την βρεις, πρέπει να συνεννοηθείς και με ανθρώπους που θέλουν να βρουν και αυτή μια χρυσή τομή με σένα, έτσι. Να τα λέμε όλα σήμερα. Ναι. Σε μερικές φορές είναι ενοχλητικό, ειδικά για εμάς που έχουμε μάθει να είμαστε λίγο πιο διπλωμάτες και να πετάμε πολλά λόγια του αέρα. Το κάνουν αυτό σε όλες τις μορφές επικοινωνίας τους. Εδώ, σε αυτό το βίντεο, δεν μου αρέσει που χρησιμοποιώ τη λέξη διπλωμάτης και για τους Έλληνες και για τους Ολλανδούς. Δεν ξέρω ακριβώς πώς να το χαρακτηρίσω. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, όχι μόνο οι Ολλανδοί φυσικά, γιατί δεν έχω εργαστεί μόνο με Ολλανδούς και με Γερμανούς και με Άγγλους, είναι λίγο πιο διπλωμάτες, πραγματικά διπλωμάτες, δηλαδή θα σου πούνε αυτό που θέλουν ή δεν θα στο πούνε και θα σε αφήσουν να το αντιληφθείς μόνος σου. Απ' την άλλη, εμείς στην Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι διπλωματία, είναι φανφαρίαση, θα το έλεγα, παρλαπιπίαση, ας πούμε, κάπως έτσι. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Βέβαια, να κάνω εδώ μια παρένθεση, πάντα στα δικά μου δεδομένα. Το θέμα της, το θέμα αυτό που λέω της διπλωματίας, κάποιες φορές δεν είναι ακριβώς διπλωματία. Έτσι. Είναι και το δεν παίρνω την ευθύνη των πράξεών μου. Είναι λεπτές ισορροπίες τώρα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Είναι κάπως... Ταυτόχρονα όμως, ναι, δεν θα το κάνουν αυτό και στη δουλειά τους. Ναι. Είναι ευθύς, αλλά ταυτόχρονα, ναι, όπως θα πω, είναι και διπλωμάτες. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει... Στη δουλειά τους είναι διπλωμάτες. Ότι ναι μεν στις προσωπικές τους σχέσεις θα πούνε αυτό που σκέφτονται πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή αν δεν σε γουστάρουν θα στο πούνε στη μάπα. Μπράβο και καλά κάνουν. Παρ' όλα αυτά στις δουλειές, αν δεν γουστάρουν το αφεντικό τους, θα το πούνε με ωραίο τρόπο. Αυτό είναι κάτι να πω που μου αρέσει. Είναι πολύ διπλωμάτες αυτό το πράγμα. Βέβαια. Α, μπράβο. Από την αλήθεια αυτό το διπλωματικό τους όταν βγαίνει... σου βγάζει και μια αίσθηση ότι αφήνουμε τα πράγματα κάτω από το χαλάκι, το οποίο... Δεν είναι έτσι πάντα. Είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με μια, ναι, θετική ματιά στη ζωή. Είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει που ξέρουν ότι η χώρα θα τους φροντίσει ό,τι και να γίνει. Ναι. Άρα γενικά είναι άνθρωποι που χαλαροί, που ζουν τη ζωή τους. Είναι τόσο ήρεμη χώρα που εμείς που εμάς, αν είπαμε σαν μεσογειακό ταπεραμέντο που μεγαλώσαμε σε μια χώρα που είναι μπουρδέλο και που εκνευριζόμαστε με τα πάντα, αυτό μπορεί να μας φέρει έναν εκνευρισμό, είναι αλήθεια. Έχουμε μάθει να εκνευριζόμαστε, άρα έχουμε φτάσει σημείο να εκνευριζόμαστε και όταν υπάρχει χαλάρωση και ηρεμία τριγύρω μας. Εντάξει, βγάλετε άκρη, μιλάμε. Όχι με αυτά που λέω. Αυτό που λέω είναι πολύ. Έχει μεγάλη βάση αυτό που λέω. Αλλά ναι, έχει περάσει ρε παιδί μου κάπως μέσα μας αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, έχω ιστορίες ανθρώπων πριν έρθω στον Αδέ που μου λέγανε τέτοια πράγματα, μου λέγανε τέτοια παραδείγματα και του έλεγα, έλα ρε παιδιά τώρα, σοβαρευτείτε να πούμε. Και έχω πιάσει και εγώ τον εαυτό μου, ας πούμε. Αλλά αυτό νομίζω σε προσωπικό επίπεδο μιλώντας πάντα έχει να κάνει με μια απόρρεια με τον τρόπο ζωής σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, μια πίεση που νιώθεις σε κάποια στην καθημερινότητά σου, εγώ τα έχω πει στα βίντεό μου. Όσοι τώρα βλέπετε πρώτη φορά το κανάλι, πρέπει να δείτε κάποια από τα βίντεό μου για να καταλάβετε τι εννοώ. Καλά τα λέω πάντως μέχρι εδώ. Μπράβο, μπράβο, ωραία τα λέω. Νομίζω ότι όταν προσπάθησα να μοντάρω αυτό το βίντεο έτσι από παλιά, να ρίξω μια ματιά και να το κόψω για να κρατήσω τα κομμάτια που έλεγα που ήταν άξια σχολιασμού, μου άρεσε πάντως. Δηλαδή, ότι είναι αρκετά περιεκτικό βίντεο και ότι όλα τα υπόλοιπα που ήρθαν. Δεν ξέρω τελικά κατά πόσο είναι χρήσιμα. Δεν ξέρω. Ίσως έπρεπε να έχει γίνει με λόγια Κωνσταντίνου από την αρχή, μάλλον. Εδώ καλά τα λέω. Και πολύ περιεκτικά και μπράβο μου, μετά από τόσα χρόνια έχω τις ίδιες απόψεις.
πάνω κάτω. Και ένα πράγμα που συνηθίζω να λέω πολύ, ναι, και να, όταν μιλάω με τους Ολλανδούς και αναφέρομαι και με ρωτάνε, γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ ανοιχτή, κάνουν πολύ ωραίες συζητήσεις γενικά, και, να, και κάτι άλλο που μου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε, όταν μιλάω με Ολλανδούς, είναι ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που θα, που θα είναι ισχυρογνώμονες μέχρι αηδίας όπως κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, στην Ελλάδα μπορεί σε κάποιον να του πεις 5 πράγματα για, το, για ένα θέμα, μπορείς εκείνη τη στιγμή να του μιλάς με λογικά επιχειρήματα και να βλέπει ότι έχει λάθος και δεν θα το παραδεχτεί. Ναι, εδώ ναι, ναι, πραγματικά έχω κάνει συζητήσεις και έχουν γυρίσει άτομα αφού κάναμε με μια πολύ ωριμή, ας πούμε, συζήτηση και να του λες 5 πράγματα με λογικά επιχειρήματα και, έχουν, και έχει γυρίσει κόσμος, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό, και μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι και μάλλον παίζει να έχεις δίκιο, ας πούμε. Αυτό μου έχει γίνει αρκετές φορές, είναι αλήθεια. Και μου έχει γίνει όμως σοβαρές συζητήσεις. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει, αν το σκεφτεί κάποιος, παιδιά, κακά τα ψέματα. Και όταν η Ελλάδα ήταν στις καλές εποχές της, δεν ζούσαμε σε ένα μικρό κόσμο, σε μια φούσκα. Τώρα φυσικά αλλάζουν τα πράγματα, έχουν αλλάξει κάπως οι εποχές, αλλά όταν, ξέρω εγώ, 2004 στην Ελλάδα ήταν τόσο καλά τα πράγματα, θυμάμαι και εμείς έτσι ήμασταν. Δηλαδή, δεν μπορώ να αναιρέσω το γεγονός από αυτούς τους ανθρώπους ότι αισθάνονται, είναι λογικό να αισθάνονται κάπως έτσι, ας πούμε. Αυτό δηλαδή, μπορώ να τους καταλάβω, γιατί σε κάποια πράγματα δεν έχω σκεφτεί κάτι πιο βαθύτερο, ας πούμε. Και έχω κάνει πολλές συζητήσεις όπως κανένα άλλο, δηλαδή για οικογένειες, για τέτοια. Τώρα να αλλάξουμε την καμερούλα, να τη βάλω εδώ στο παραθυράκι, τι ωραία, κάτσε να είμαι δίπλα με τον... Και αισθάνεσαι ότι δεν το κάνουν διπλωματικά γιατί δεν θέλουν να συζητήσουν, να συνεχίσουν μια κουβέντα. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά δεν έχουν σκεφτεί αυτό το πράγμα και ότι τους δίνεις μια άλλη οπτική που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ. Υπάρχει δηλαδή ένας διάλογος σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Αυτό εγώ το εκτιμώ πολύ. Mm. Παρ' όλα αυτά, να πω την αλήθεια, επειδή όπως ανέφερα το κράτος είναι πολύ οργανωμένο εδώ, ένα πράγμα που εγώ, ας πούμε, έχω δει και συμβαίνει πολύ, είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχει μια έλλειψη κριτικής ικανότητας. Ναι, ισχύει αυτό. Σε αυτό το κομμάτι. Και ξαναλέω αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή και στην Ελλάδα, όταν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, δεν σε ένοιαζε, ρε φίλε, να σκεφτείς λίγο παραπάνω, δηλαδή λίγο να το ψιλοφιλοσοφήσεις. Μετά ξαφνικά, όταν άρχισε να μπαίνει το αγκούρι εκεί που πρέπει, εκεί άρχισαν όλοι να στροφάρουν, ας πούμε. Αυτό. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση τώρα που γνωρίζω κόσμο, ας πούμε, από Ολλανδία, από Αμερική, από Γερμανία που σκέφτονται και είναι σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να πιεστείς λίγο για να αρχίσεις να σκέφτεσαι σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ή πρέπει να έχεις λύσει πολλά βιοποριστικά θέματα και να αρχίσεις να σκέφτεσαι ακόμα ένα βαθύτερο επίπεδο. Της κοινωνίας. Mm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα πράγμα που γίνεται συχνά εδώ είναι ότι πολλοί κόσμος έχει θέμα με το... με το σύστημα υγείας. Όταν λοιπόν... Μιλάς για το σύστημα υγείας. Πολλοί Ολλανδοί, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που θα σου πούνε, εντάξει, εσείς στην Ελλάδα έχετε μάθει να πηγαίνεις στο γιατρό με το παραμικρό. Το οποίο, ναι, μεν. Συμφωνώ μαζί τους. Αντιβίωση για το αλλά το θέμα είναι, ναι, αλλά τώρα μένουμε Ολλανδία. Κοιτάμε πώς κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν είναι να συγκριθώ με μια άλλη χώρα. Είναι... τυπικά αυτό που γίνεται δηλαδή και που το έχω βιώσει αυτό που πραγματικά είναι ότι σου λένε εσύ από Ελλάδα να παίρνει πολλές αντιβιώσεις. Το έχω ζήσει αυτό, παιδιά, δεν μπορώ να το κρύψω. Τι να κάνουμε. Να αντιθέσει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν ήθελα ποτέ να παίρνω πολλά φάρμακα, ας πούμε. Και κάποιες φορές που αναγκάστηκα να πάρω λόγω παλιά για φρονιμίτες και τέτοια, είχα δύσκολες παρενέργειες. Φανταστείτε πόσο πολύ δεν γουστάρω. Το που εγώ δεν μου αρέσει ούτε όταν το κάνω σε ελληνικά δεδομένα. Το θέμα δεν είναι να συγκριθεί με άλλη χώρα. Αυτό δείχνει. Για μένα, ο τρόπος που γίνεται, ότι δεν έχω επιχειρήματα να μιλήσω αν κάτι είναι σωστό ή όχι. Αυτό πραγματικά είναι που με έχει εντυπωσιάσει πολύ στους δυτικούς, ας πούμε, στις δυτικές κοινωνίες, γιατί το έχω δει και σε Βέλγους, σε Γερμανούς, σε Άγγλους, σε Αμερικάνους. Γενικά υπάρχει μια αθωότητα, μια γλυκιά αθωότητα. Ναι. Αυτό εγώ το εκτιμώ πολύ, γιατί και εγώ σαν άνθρωπος είμαι έτσι και το εκτίμησα πάρα πολύ. Δηλαδή... Τώρα κόβω τον ήρμο, βασικά, και κάτσε να με αφήσω να μιλήσω και μετά το. Κάτσε, μίλα, δεν θα κοιτάξει ο άλλος να στη φέρει. Φυσικά υπάρχει ρατσισμός, φυσικά υπάρχει. Δεν θα κοιτάξει ο άλλος να στη φέρει, θα στη φέρει με το γάντι. Να τα λέμε και αυτά. Βασικά θα πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έχω κατανοήσει ζώντας στην Ολλανδία, που είναι μια πολύ πολυπολιτισμική χώρα. Οι άνθρωποι παντού έχει ανθρώπους που είναι και μαλάκες, που είναι σκατάνθρωποι, έχει απ' όλα. Αυτό.
Μην μαστιγώνουμε τους εαυτούς μας. Μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχει έλλειψη παιδείας, αλλά μαλάκες υπάρχουν παντού. Εγώ θεωρώ σαν Κωνσταντίνος ότι στους περισσότερους ανθρώπους κυριαρχεί η καλοσύνη. Ειδικά σε ένα πρώτο επίπεδο κυριαρχεί η καλοσύνη. Δηλαδή, κανένας δεν θέλει να σου κάνει κακό έτσι γιατί να σου κάνει κακό. Και πολλές φορές σε ένα δεύτερο επίπεδο, αν γίνεται κακό, γίνεται γιατί μπορεί να μην το κατανοεί και αυτός που σου κάνει κακό. Τώρα το γύρισα φιλοσοφία. Πάμε να το σώσουμε. Discrimination. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο επίπεδο. Φραγκά. Το δεύτερο επίπεδο που εννοώ είναι ότι το discrimination αυτό έχει να κάνει περισσότερο όχι τόσο με τη φυλή, το χρώμα και τα σχετικά. Παίζει και αυτό. Φυσικά, σε θέμα έτσι επίπεδο χωρών. Αλλά αν κάνεις μια απόπειρα και ψιλομάθεις Ολλανδικά και ο άλλος δει ότι ενδιαφέρεσαι, έχεις και μια άλλη αντιμετώπιση σιγά-σιγά. Γίνεσαι κομμάτι, ας πούμε. Ναι, αυτό ισχύει, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, να πω, από αυτά που έχω ζήσει εγώ μέχρι στιγμής, υπάρχει discrimination, υπάρχει όχι ακριβώς ρατσισμός. Δηλαδή, είναι αυτό που έχω δει εγώ και έχοντας δουλέψει στις εργασίες που έχω δουλέψει, ότι ας πούμε, παραδείγματος χάρη, Πολωνοί, Τούρκοι, Μαροκινοί, Ιταλοί, Ισπανοί, όλοι αυτοί είμαστε τελείως αναλώσιμοι σε αυτές τις δουλειές. Ξέρουν ότι θα πάμε να κάνουμε τη δουλειά ευλαβικά, ας πούμε, και έχω δει να μας χρησιμοποιούν πάρα πολύ σε αυτές τις δουλειές, ας πούμε. Είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη, άμα είσαι πτυχιούχος και μπορείς να προσφέρεις κάτι, και εκεί θα σε εκμεταλλευτούν, αλλά απλά είναι καλύτερες συνθήκες εκμετάλλευσης. Της κοινωνίας. Ένα δεύτερο επίπεδο λοιπόν είναι το ότι το discrimination υπάρχει περισσότερο στο θέμα των χρηματικών απολαβών. Έτσι, δηλαδή υπάρχει ένας διαχωρισμός στις κοινωνικές τάξεις. Αυτό έλεγα μόλις πριν. Αυτό σαφώς γίνεται και στην Ελλάδα, απλά εδώ είναι πολύ έντονο. Παρουσιάζω κάποια πράγματα έτσι όπως τα έχω νιώσει εγώ. Εδώ είναι πολύ έντονο. Εγώ θα έλεγα ότι στην Ελλάδα είναι πιο έντονο, γιατί στην Ελλάδα αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν έχουμε μεσαία τάξη. Αισθάνομαι ότι είμαστε μεσαία και ανώτεροι, και από αυτήν την ανώτερη ούτε καν είναι και αυτή η ανώτερη. Δηλαδή, τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πραγματικά πλούσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι, μπορεί να είναι και στα δάχτυλα, ξέρω εγώ, του ενός χεριού. Να είναι πραγματικά πλούσιοι και να το έχουν πετύχει με σκληρή δουλειά, ας πούμε. Όλοι οι υπόλοιποι, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι και δημοσιογράφος. Αλλά στην Ολλανδία, επειδή είναι μεγάλα τα εισοδήματα και επειδή και ένας βασικός μισθός μπορεί να σε βοηθήσει, ας πούμε, κάπως να πετύχεις κάποια πράγματα, είναι λίγο, υπάρχει, ας πούμε, δηλαδή κρίνεσαι πλέον από τα πτυχία σου και από τι έχεις σπουδάσει και... Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθώ να παίρνω απόψεις και από άλλα άτομα, γιατί ναι, φυσικά δεν ζει ο καθένας το ίδιο. Κάνεις εσύ το ίδιο, όλοι έχουμε διαφορετικές απόψεις και αυτό το κανάλι προσπαθεί να δώσει πάτημα και σε άλλους ανθρώπους, και όπως έχω πει πολλές φορές, θέλω να ακουστούν όλες οι απόψεις στο κανάλι, και ειλικρινά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και όσο περνάει ο καιρός γίνεται και αυτό. Αν μπορούσα να πω κάτι, είναι σταματήστε να έχετε στο μυαλό σας τις επαγγελίες. Όπως σας είπα, οι άνθρωποι είναι οι μαλάκες, υπάρχουν παντού. Καμιά φορά μπορεί να είμαστε και εμείς οι μαλάκες, ξέρετε. Γιατί δεν ταιριάζουμε με όλους. Είμαι ο Κωνσταντίνος λοιπόν. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Έδωσα ένα μικρό στίγμα για την Ολλανδία. Νομίζω ότι καλά θα μπορούσα να κάνω ένα πολύ μεγάλο βίντεο για αυτό το πράγμα. Αγόρι μου, τι μεγάλο βίντεο. Έχεις κάνει άλλα 200 βίντεο. Εντάξει. Το παίρνει αυτό που πρέπει. Τι, τελειώνουμε. Κάτσε, μισό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μου ζωή στην Ολλανδία. Το πρώτο μέρος. Νομίζω ότι θα γινόταν πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, οπότε έχω κι άλλο υλικό και από άλλα βίντεο. Προτίμησα φέτος να κάνω 5 χρόνια στην Ολλανδία με αυτόν τον τρόπο. Να τα γιορτάσω έτσι, να δω παλιά μου βίντεο, να δω τι έλεγα, να βάλω τον εαυτό μου έτσι στην ηλεκτρική καρέκλα. Πώς λεγόταν και το παιχνίδι, να πούμε αλήθειες. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Λοιπόν, όσοι δεν γνωρίζετε, πάμε να πούμε τώρα τα άχαρα. Πρώτα απ' όλα ξανά εγγραφή θα το πω, Τελεβεζέ, Τελεβέζιον και στα δύο εννοείται. Πάμε. Γραφούλα, μετά πάμε Instagram και Twitter, Κωνσταντίν Βεζέ, Τελεβέζιον θα με βρείτε. Και για το email του καναλιού, αυτά υπάρχουν και στην περιγραφή κάτω του βίντεο, κάτω. Και για το email του καναλιού, Τελεβέζιον, papaki@gmail.com.
Για να δούμε στο τέλος, γιατί θυμάμαι τι έχω στο τέλος. Κανείς ποτέ, ποτέ κανείς να μην τα δει καθρέφτη. Ξένο σύνδετα. 1, 2, 3, 8, έξαστο σε ρόλο. Εντάξει. 1, 2, 3, κατζητάκι δεν λέγαμε πριν. 4, 5, 6, 7. Αφού λοιπόν έφυγα, ας με βάλω στη μέση τότε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε μαζί την Πέμπτη, ήταν έξτρα βίντεο, ελπίζω να το χαρέκατε, το χάρεκα κι εγώ. Το είχα μοντάρει, είναι αλήθεια, το είχα μοντάρει εδώ και καιρό το βίντεο και δεν θυμόμουν ακριβώς τα πάντα που έλεγα. Να είστε καλά, φιλούκια και θα τα πούμε σύντομα.